Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό multi-culti επεισόδιο. Σήμερα θα κάνουμε την απολύμανση του κινητού στο σπίτι. Τις προηγούμενες μέρες σας είχα δείξει πώς φοράμε τα γάντια μιας χρήσης και πότε πρέπει να τα φοράμε. Τις επόμενες μέρες σας δείξω πότε πλένουμε τα χέρια μας και πώς τα πλένουμε τα χέρια μας και τι πρέπει να προσέχουμε. Όπως και με τη χειρουργική μάσκα που βλέπω πάρα πολλούς έξω έτσι να τις φοράνε και λάθος που τις φοράνε. Θα το πούμε στα επόμενα έτσι βίντεο. Όλα αυτά σας τα λέω μιας και είμαι επαγγελματίας υγείας, είμαι νοσηλευτής, ξέρω 5 πράγματα παραπάνω θεωρώ από το μέσο όρο του κόσμου, γιατί είναι η καθημερινότητά μου αυτή η απολύμανση των χεριών λόγω ότι μπαίνω στα χειρουργία και γενικότερα τι πρέπει να προσέχω και τι δεν πρέπει να προσέχω και πού δεν πρέπει να σκάω. Τις τελευταίες μέρες έτσι με τον κοροναϊό έχει γίνει πάρα πολύ έτσι, καθαρίζουμε το κινητό, καθαρίζουμε το σπίτι, καθαρίζουμε το αυτοκίνητο, όλα, αλλά να μπούμε λίγο στα πρακτικά θέματα γιατί, okay, καλό είναι να κάνουμε την απολύμανση, την καθαριότητα που πρέπει, αλλά και πάλι δεν είμαστε 100% προστατευμένοι και πάλι δεν θέλω να μπούμε στο τρυπάκι ότι φοράω γάντιο, φοράω μάσκα, απολυμένο, ρίχνω ενοπνεύματα, τέτοιο ότι είμαι καθαρός. Δεν είμαι. Το θέμα και με το κινητό, το κακό με το κινητό είναι ότι παρότι π.χ. εσύ είσαι έξω και φοράς γάντια και πιάνεις το κινητό σου, okay, τα μικρόβια ή όλα αυτά, η βρωμιά, να την πω, βρωμιά θα το λέω, δεν το λέω κοροναίος και τέτοια, η βρωμιά όλη αυτή μένει πάνω στο κινητό σου. Οπότε το θέμα είναι, το μυστικό σε όλα αυτά που κάνουμε στην καθημερινότητά μας είναι να μην φέρουμε καινούρια βρωμιά μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, όταν μπαίνεις στο σπίτι απ' έξω, πήγες στο σούπερ μάρκετ, πήγες στη δουλειά σου, όπου πήγες, και γυρνάς στο σπίτι, τότε είναι που πρέπει να κάνεις 2-3 σωστά βήματα ώστε να μην φέρεις καινούργια βρωμιά μέσα στο σπίτι. Η βρωμιά που υπάρχει μέσα στο σπίτι δεν θα φύγει ποτέ. Ζούμε με αυτήν. Γενικά παντού υπάρχουν μικρόβια, παντού υπάρχει βρωμιά. Οπότε το θέμα είναι να μην φέρουμε καινούργια βρωμιά μέσα στο χώρο μας. Το θέμα με το κινητό είναι ότι αυτό που θα δείξω σήμερα δεν είναι ότι είναι κάτι επιστημονικό, είναι αυτά που θεωρώ εγώ σωστά οι κινήσεις που πρέπει να κάνεις. Όπως και με τα χέρια μας. Το καλό πλήσιμο των χεριών και το καλό έτσι καθάρισμα του κινητού πρέπει να γίνεται όταν ερχόμαστε απ' έξω στο σπίτι μας. Τώρα εσύ είσαι μέσα στο σπίτι και πήγες στην τουαλέτα ή πήγες, έφαγες φαγητό και το ξανακάνεις το κινητό με ενόπνευμα και όλα τέτοια, δεν κερδίζεις κάτι γιατί πάλι λερωμένο θα είναι σε λίγη ώρα. Το θέμα είναι να μην φέρεις, όπως είπαμε, καινούργια βρωμιά μέσα στο σπίτι. Τώρα με τα κινητά είδα πάρα πολλά έτσι site, γράφανε διάφορα, δεν είναι επιστήμη. Το θέμα είναι με το κινητό. Ότι πιο πολύ μας το έχουμε στη θήκη. Οπότε πρέπει και το κινητό να απολυμάνεις τη μια φορά που λέω εγώ την ημέρα ή όσες φορές βγεις από το σπίτι και μπεις μέσα στο σπίτι, είναι να απολυμάνεις και το κινητό, να το βγάλεις από τη θήκη του και να κάνεις και τη θήκη. Αυτό είναι το μυστικό. Δεν θέλει πάρα πολλά. Δηλαδή, έχουμε εδώ το κινητό που σε πάρα πολλούς φίλους, όταν βλέπω έτσι κινητά με διάφανες έτσι θήκες, τις βγάζεις στις θήκες και έχει μπίχλα ενός χρόνου. Εγώ το κάνω πάρα πολύ συχνά. Το κινητό τώρα με τι το απολυμάνουμε. Έχω εδώ κάποια έτσι. Πανάκια που είναι 70%, οτιδήποτε είναι 70% έχει αλκοόλ επάνω, είναι μια χαρά, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Είναι αυτά, μπορείς να το κάνεις με πνευματάκι, μπορείς να το κάνεις με κάποιο έτσι πανάκι μικροϊνών, μπορείς να το κάνεις με ένα έτσι χαρτί, δεν χρειάζεται, δεν είναι επιστήμη, δεν χρειάζεται να έχεις τα κατάλληλα γκάτζ, αυτά τα έχω από το νοσοκομείο, τα πήρα για να σας τα δείξω, δεν είναι ότι έχω πάρα πολλά τέτοια και γενικά πανάκια που έχω δει και στο ίντερνετ που είναι ειδικά για καθαρισμό, που είναι για αντισηπτικά, είναι ακριβά. Το άλλο που προτείνω είναι μπορούμε και τα πανάκια αυτά τα αντιμικροβιακά που έχουμε, τα μορομάντιλα, και με αυτά έτσι λίγο να το κάνεις. Μια συμβουλή. Γενικά τώρα εγώ εδώ θέλω να καθαρίσω το κινητό μου. Αυτή η επιφάνεια είναι βρώμικη όμως. Το θέμα είναι να τα κάνω σωστά, έστω τη μια φορά που θα το κάνω. Οπότε παίρνουμε ένα έτσι. Είναι καλό σε σχέση με το Dettol και πιο φτηνό, το Rolkin, πώς το λένε. Το θέμα είναι στην επιφάνεια που θα καθαρίσει το κινητό σου, κάτι να ρε παιδί μου πριν, καθάρισε έτοιμα, ώστε να είναι καθαρή η επιφάνεια που θα βάλεις πάνω το κινητό σου για να το καθαρίσεις. Okay. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Μετά μπορείς να πάρεις το πανάκι που λέμε εμείς εδώ, το αντιβακτηριδιακό, που είναι πάρα πολύ, έχει ενόπνευμα μέσα. Γενικά δεν πρέπει στο κινητό πάνω να ρίξεις, δηλαδή να το ψεκάσεις έτσι το κινητό, γιατί θα μπει στο ηχείο, στο μικρόφωνο, γενικά θα έχεις πρόβλημα αν δεν είναι αδιάβροχο. Και γενικά επειδή είναι ενόπνευμα, δεν κάνει να πάει παντού. Οπότε το περνάω το κινητό, όμορφα, ωραία. Εντάξει, μη φοβάστε, δεν θα πάθουν κάτι τα κινητά μας. Το περνάμε έτσι όμορφα, ωραία, σε όλες τις επιφάνειες. Γύρω-γύρω. Δεν χρειάζεται εδώ πέρα κάτω στο μικρόφωνο να το χώνεις μέσα να το κάνεις, μην πάρει κάτι. Όμορφο, ωραία. Και το άλλο που μπορούμε να κάνουμε, όπως σας έδειξα και πριν, πάνω στο ενόπνευμα, πάνω στο χαρτί να κάνουμε να ρίξουμε το ενόπνευμα. Και όμορφο, ωραία, το περνάμε όλο το κινητό. Έτσι γρήγορα. Δηλαδή, το θέμα είναι ότι μην τρελαίνεσαι ότι επειδή το έκανες, πω, δεν έχει τίποτα πάνω. Πάλι θα έχει, αλλά όπως είπαμε, δεν θα φέρουμε καινούργια βρωμιά μέσα στο σπίτι. Και μετά το καθαρίζεις και με το πανάκι σου.
το καθαρό, π.χ. πάνε πλέντο αυτό το πανάκι, βάλτε στο πλυντήριο, να το έχει καθαρό όταν, για να μην έχει πάνω το κινητό μα έτσι υγρασία και πάθει κάτι. Και το άλλο το θέμα είναι, πάμε να δείξουμε τώρα και τη θήκη πώς την πλένουμε και την καθαρίζουμε. Δεν είναι καμιά επιστήμη. Νεράκι. Εγώ αυτό που βάζω, τι έχει στο σπίτι σου, βάλε αυτό που έχει για τα πιάτα, αυτό που έχει για τα χέρια σου. Το φέρι, π.χ. τον ντετόλ που έχει για τα χέρια σου, ό,τι έχει στο κρεμοσάπονό σου, κάτω έτσι μια καλά. Κάτω γύρω-γύρω από όλες μέσα εδώ τις επιφάνειες. Αυτό το είπαμε το κάνουμε μια φορά την ημέρα ή όταν δεν βαριέσαι, ρε παιδί μου. Το κάνεις 100 φορές την ημέρα, δεν κερδίζεις κάτι. Το κάνεις έτσι όμορφα, ωραία, γύρω-γύρω. Εγώ αυτό το κάνω γενικότερα στο κινητό μου. Μια φορά την εβδομάδα το κάνω γιατί αυτές οι θήκες κυτρινίζουν. Άμα τις έχεις καθαρές, έχω δει ότι αντέχουν πιο πολύ στο κυτρίνισμα. Οπότε το πλένω καλά καλά να φύγει η σαπουνάδα και παίρνω χαρτάκι και το στεγνώνω τη θήκη μου. Δεν είναι κάτι. Δηλαδή δεν είναι επιστήμη. Αυτά είναι γενικοί κανόνες καθαριότητας πιστεύω για το κινητό που εγώ τα κάνω εδώ και χρόνια και τα κάνω συνέχεια. Δεν είναι ότι σήμερα ξύπνησα και καθάρισα το κινητό μου. Και αφού στεγνώσαμε τη θήκη καλά καλά, εντάξει, άμα έχεις αδιάβροχο κινητό, μην τρελαίνεσαι τόσο πολύ, αλλά το συγκεκριμένο το Mi A9 Lite που σας δείχνω δεν είναι αδιάβροχο. Εντάξει, αντέχουνε. Το αν πέσει καμιά σταγόνα δεν θα πάθει κάτι, αλλά την καθαρίζεις καλά καλά, τη στεγνώνεις μάλλον πάρα πολύ καλά. Και το άλλο που μπορείς να κάνεις το πανάκι που έχεις από πριν με το ενόπνευμα, το περνάς έτσι λίγο από μέσα. Αυτό. Ή το χαρτί με το ενόπνευμα. Την περνάς λίγο από μέσα και λίγο απ' έξω. Και είσαι μια χαρά. Είσαι καθαρός. Δεν είσαι πεντακάθαρος, αλλά είσαι καθαρός. Αυτό να έχετε στο μυαλό σας. Το αφήνεις λίγο να στεγνώσει και το βάζεις στο κινητό σου μέσα. Και έχεις ένα καθαρό κινητάκι που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις μέσα στο σπίτι σου. Οπότε αυτές ήταν έτσι οι συμβουλές μου για την απολύμανση του κινητού. Δεν θέλει πολλά πολλά, όπως σας είπα, όταν μπαίνεις στο σπίτι απ' έξω, τότε να το καθαρίσεις το κινητό σου μια φορά την ημέρα. Γύρισε από τη δουλειά. Ό,τι κι αν κάνεις, 100% δεν θα διώξει όλα τα μικρόβια, οπότε να είσαι πιο καθαρός από ό,τι ήσουν πριν για να προσέχεις. Οπότε και το μήνυμα που θέλω να περάσω σε κάθε ένα βίντεο που κάνω από αυτά είναι μη τρελαίνεστε. Δηλαδή, όλοι την είδατε κατά κουζινή αυτή την περίοδο, όλα καθαρά. Που οι πιο πολλοί από εμά ήμασταν τόσο καιρό βρωμιάριδες, δεν καθαρίζαμε τίποτα, δεν πλέναμε τα χέρια μας, δεν κάναμε το ένα, δεν κάναμε το άλλο και τώρα όλοι την είδαμε κατά κουζινή. Οπότε, λίγο χαλαρά στο θέμα της καθαριότητας και πώς τα κάνουμε, γιατί το θέμα είναι και το μυστικό σε όλο αυτό και αυτό, εκεί που θέλω να μείνω είναι πολλοί νομίζουν ότι επειδή φοράνε γάντια, επειδή φοράνε μάσκες, ότι δεν θα πάθουν κάτι. Εκείνη η χαζομάρα ότι νομίζεις ότι επειδή παίρνεις κάποια μέτρα που τα παίρνεις λάθος, είναι όπως πας στον πόλεμο. Άμα πας στον πόλεμο και έχεις όπλο, αλλά δεν ξέρεις να το χρησιμοποιείς, είναι άχρηστο. Έτσι και τα γάντια και οι μάσκες και όλα αυτά, από τη στιγμή που δεν ξέρεις να τα χρησιμοποιείς στον πόλεμο που έχουμε, σε εισαγωγικά, είναι άχρηστα. Οπότε η συμβουλή μου είναι χαλαρά, η καθαριότητα του κινητού είναι απλή και όλα αυτά εδώ που κάνουμε να τα κρατήσετε γενικότερα στην ζωή σας, να τα κάνετε και μετά. Δεν χρειάζεται, θα φύγει ο κορονοϊός, 1 μήνα, σε 2 μήνες θα φύγει. Μετά μην το αφήσετε το κινητό και να είμαι στην πίχλα, εδώ βλέπω κάτι θήκες, όπως σας είπα, από κάτι φίλους, μόνο εγώ λείπω από εδώ πέρα μέσα. Οπότε αυτά λοιπόν φίλοι μου και σήμερα από μένα. Αύριο μεθαύριο σας ανεβάσω και το βίντεο το πώς πλένουμε τα χέρια μας και εκεί θεωρώ ότι υπάρχει έτσι ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Το μόνο που θέλω από εσάς, όσοι μπορείτε να κάνετε κοινοποίηση, να το κάνετε share το βίντεο, να το δουν όσοι παραπάνω μπορούν. Οπότε αυτά λοιπόν φίλοι μου και σήμερα από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Bye bye!